Πάλι δύο ψόφια ζώα. Έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ. Μπάτσα παίζει πανελλαδικά και μπάτσα θα καλεστούμε και από τον εισαγγελέα να απολογηθούμε. Ξέρετε πολύ καλά πώς ήταν η κατάσταση εδώ στον Πεντάδοχο με τα ψόφια. Πόσο μεγάλη δουλειά έγινε για να συμμαζευτεί όσο μπορούσε να συμμαζευτεί. Η προσπάθεια ολονών ήταν μεγάλη και η δική σας και από τη διοίκηση στην πλευρά. Δυστυχώς όμως πάντως θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ασυνείδητοι αν ή μπορεί, δεν ξέρω, να μην εκφραστούμε, θα πετάνε δεξιά και αριστερά κάποια ψόφια ζώα. Προσωπικά έχω πάει τρεις φορές στο δικαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τις τρεις φορές αθωώθηκα. Στα δικαστήρια όποτε πήγα, ως κατηγορούμενος πήγαινε, γιατί μπορεί να πετάει ο κτηνοτρόφος στα ψόφια, κατηγορούμενος έρχεται στο τέλος ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, γιατί έπρεπε να κυνηγάει όποιον κάνει την παράβαση, ας πούμε, και να το κάνουμε και εμείς. Όλες τις φορές στα δικαστήρια έλεγα ότι όσο δεν υπάρχει διαχείριση η οποία να υποχρεώνει τον οποιοδήποτε να πάει σε τα συγκεκριμένα ψόφια ζώα, το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης, ώστε να γίνει κάτι σε οτιδήποτε άλλο, θα συμβαίνει αυτό. Και η ερώτησή μου προς το Προεδρείο της Εισαγγελία ήταν πάντοτε όσα κατοικίδια έχει ο προεδρικός πρόεδρος της Θεσσαλονίκης όταν ψοφάνουν, όταν πεθαίνουν, πού καταλήγουν. Πράγματι τότε να κοιτούσα με απορία και λέγαμε πού καταλήγουν, δηλαδή στους κάτους απορριμμάτων. Γιατί δεν υπάρχει διαχείριση. Βέβαια δεν είναι δικαιολογία αυτό. Απλά η δικαιολογία για μένα για να αθωωθώ ήταν αυτή. Αλλά δεν είναι δικαιολογία για μας. Γιατί δίνουμε σε κάποιους κυρίους που το παίζουν ευαίσθητοι στο ρεόγραστο να χλευάζουν και να κατηγορούν τον Πεντάδοχο, θέλουν να χτυπήσουμε τη διοίκηση. Σας πληροφορώ, αν ήταν η διοίκηση η οποία ο αρχηγός δεν θα ήταν από την Καρυθέα, θα ήταν από το ρεόγραστο, οι συγκεκριμένοι κύριοι ούτε θα πατούσαν στον Πεντάδοχο, έστω και για αυτές τις φωτογραφίες. Είναι γνωστοί και ξέρουμε τι υπηρεσίες εκτελούν. Εγώ θα ήθελα πάλι για πολλωστή φορά τη συνεργασία των κτηνοτρόφων με εμάς να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, γιατί δεν είναι ότι χαλάμε την εικόνα σαν εικόνα. Θα θυμούνται κάποιοι ότι σταματήσαμε ένα πρόσφατο 3.000 ευρώ προς κάθε κτηνοτρόφο που είχε δοθεί η εντολή από το Υπουργείο να πει τότε για την συγκεκριμένη κατάσταση στη λογική του παραδειγματισμού. Τότε τρέξαμε τη διεύθυνση μια κριτική με την ομαρχία, την τότε νομαρχία και αυτό απεσοποιήθηκε το πρόσωπο. Φανταστείτε τώρα να έρθει σε κάτι και ο τρόπο 3.000 ευρώ. Μιλάμε ότι θα γινόταν μερικοί, θα ήταν 3.000 ευρώ που δεν μπορεί να μείνει καθαρά τον χρόνο. Όμως έχουμε βγάλει και βίντεο. Παίζει και το βίντεο. Η εικόνα πραγματικά είναι αποκρουστική. Μπορεί κάποιοι από εμάς, επειδή έχουν μεγαλώσει με την κτηνοτροφία και έχουμε δει πολλά τέτοια, να μην μας κάνει τόσο μεγάλο προβληματισμό, αλλά πραγματικά η εικόνα δεν είναι καλή. Έτσι είναι, και μάλιστα είναι σε σύψη τα ζώα. Καταλαβαίνετε πως γίνεται όταν τυμπανίζει μια γελάδα ή ένα μουσκάρι, ή μετά πλέον όταν είναι σε αποσύνθεση, είναι μια τραγική εικόνα. Είναι τραγική εικόνα πέρα του ζητήματος της υγείας. Είναι και μια εικόνα η οποία δεν μας προσβάλλει όμως. Είμαστε παιδιά κτηνοτροφικής με την οικογένεια σου όλοι μας, ζούμε στα χωριά μας, στα χρόνια. Δεν θέλουμε να λένε κανείς μα κανείς ότι εμείς ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι καλό. Εγώ αυτό που θέλω και αυτό που πραγματικά με χαροποιεί είναι ότι όσοι έρχονται στα χωριά μας και από το ρεόκαστρο απλή κάτοικη και τα βλέπουν για πρώτη φορά, γιατί πολλοί δυστυχώς δεν είχαν
τη δυνατότητα να έρθουν. Μου έχουν πει τα καλύτερα. Μιλάμε τώρα για τους οικισμούς, έτσι.